Υποθέσεις Τούρκων πολιτών οι οποίοι περνούν στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο απασχολούν τις ελληνικές αρχές. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή, μια οικογένεια η οποία αποτελείται από δύο γονείς και δύο παιδιά πέρασε στον Εύρο ζητώντας άσυλο. Σύμφωνα με πληροφορίες δημοτικής τηλεόρασης Ορεστιάδας, οι δύο γονείς είναι καθηγητές σε ιδιωτικό σχολείο της Τουρκίας περίπου 45 ετών. Πρόκειται για δύο καθηγητές και με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, εκ των οποίων μόνο ο άντρας έχει διαβατήριο σε ισχύ, οι άλλοι τρεις έχουν λήξει τα διαβατήριά τους. Το πώς ακριβώς πέρασαν δεν είναι σαφές, δεν είναι αποδεδειγμένο. Και οι οποίοι το πιθανότερο είναι ότι θα θέλουν να μπουν στη διαδικασία αίτησης ασύλου. Αρχικά βέβαια έχουν ειδοποιηθεί στον εισαγγελέα γιατί για παράνομη είσαι στη χώρα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται έστω τυπικά για όλους τους όσους έρχονται και τους υπόλοιπους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ της Καθημερινής αναφέρεται και σε Τούρκους πολίτες οι οποίοι έχουν περάσει σε ελληνικά νησιά. Στη Ρόδο υπάρχουν τρεις, αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή αποτελεί γεγονός ότι είναι διασταυρωμένο ότι έχουν περάσει τρεις επιχειρηματίες. Ηλικία 40-45 ετών στη Ρόδο, εκ των οποίων ο ένας μάλιστα έχει διαβατήριο το οποίο έχει καταχωρηθεί από την Ίντερπολ στην Άγκυρα ως κλεμμένο και ο ένας εκ των τριών έχει πάρει διαβατήριο σε ισχύ. Αυτοί δεν έχουν αποκαλύψει οι ίδιοι πώς πέρασαν, πώς έφτασαν στο νησί. Οι υποθέσεις έχουν θέσει σε συναγερμό τις ελληνικές αρχές, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα προσπαθήσουν να περάσουν στην Ελλάδα και άλλοι Τούρκοι, οι οποίοι θα ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Αν δηλαδή ανοίξει αυτός ο δρόμος, ότι δυστυχώς είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, με την έννοια ότι αν αυτοί οι άνθρωποι πάρουν άσυλο, ανοίγει μια πόρτα. Και μια πόρτα σε προβλήματα με την Τουρκία, αλλά και μια πόρτα για όσους θέλουν να φύγουν από την Τουρκία λόγω του κλίματος που επικρατεί αυτή τη στιγμή και όπως αντιλαμβανόμαστε θα είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα.